δημιουργούμε με τη βοήθεια ενός φθινοπορεινού φίλου. Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Ελένα και από εδώ είναι ο βοηθός μου Κέρμη το Ματραχάκι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε όλοι καλά, εμείς είμαστε καλά. Χαίρομαι Κέρμητ μου. Τι είναι αυτό? Αυτό Κέρμητ μου είναι ένα φύλλο το οποίο τώρα είναι φθινοπορεινό, όπως βλέπεις έχει τα χρωματάκια που γίνεται κίτρινο καφέ. Ναι. Και είναι ένα φύλλο πλάτανου. Α, ο πλάτανος είναι αυτό το δέντρο που μας κρατάει με τη σκιά του το καλοκαίρι βρεσιά. Ναι Κέρμητ μου, πολύ σωστά. Και τι θα κάνουμε με αυτό? Θα σας δείξω αμέσως Κέρμητ μου. Παιδιά μου, είστε έτοιμοι να κάνουμε την εργασία μας? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, like στο βίντεο και αν θέλετε να μας στέλνετε τις ζωγραφιές σας, μπορείτε να γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο Facebook. Θα έχω αφήσει το link κάτω στην περιγραφή. Και εκεί μπορείτε να μας στείλετε τις ζωγραφιές σας και να τις δείξουμε και στο κανάλι μας. Ναι! Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό εδώ το φυλλαράκι για να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε το περίγραμμά του. Θα το κρατάμε σταθερό και θα σχεδιάσουμε περίπου με το μολυβάκι μας γύρω-γύρω το περίγραμμά του. Περίπου, δεν χρειάζεται να το κάνετε ακριβώς όπως είναι. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο εύκολα το φυλλαράκι μας και πάμε τώρα να κάνουμε μία τεχνική για να γίνει το φύλλο μας λίγο πιο εικαστικό, λίγο πιο καλλιτεχνικό, με φαντασία. Θέλουμε λοιπόν να χωρίσουμε το χαρτάκι μας με γραμμούλες. Θα κάνουμε τη γραμμούλα από τη μία πλευρά στην άλλη και να περνάει και μέσα από το φυλλαράκι μας. Κάνουμε τυχαίες γραμμούλες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε χωρίσει τη ζωγραφιά μας σε κουτάκια που έχουν διάφορα σχήματα. Θέλουμε να περάσουμε το φυλλαράκι μας με μαύρο γύρω-γύρω για να ξέρουμε ακριβώς πού είναι, πού βρίσκεται και μετά θα σας πω το επόμενο βήμα. Και το ίδιο κάνουμε και στις γραμμούλες. Τις περνάμε και αυτές, το μαύρο μας. Ξεχωρίζουν καλύτερα. Θέλω λοιπόν τώρα σε κάθε τετραγωνάκι, σε κάθε σημείο που έχει το φύλλο μας, να κάνουμε διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε γραμμούλες και αυτό εδώ το σημείο του φύλλου να το ζωγραφίσουμε με γραμμούλες οι οποίες θα πηγαίνουν έτσι. Μπορείτε στη συνέχεια να κάνετε και διαφορετικές γραμμούλες. Θα βάλετε τη φαντασία σας. Έχουμε λοιπόν ζωγραφίσει με διαφορετικά σχεδιάκια και διαφορετικά είδη γραμμών το φυλλαράκι μας και τώρα θα βάλουμε επίσης τη φαντασία μας και θα το ζωγραφίσουμε πολύχρωμο με ό,τι χρώμα θα θέλουμε. Και πάμε τώρα να το ζωγραφίσουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρους, ξυλοβογιές, νεροπογιές. Επειδή βέβαια το δικό μου φύλλο έχει πολλές λεπτομέρειες, θα χρησιμοποιήσω ή μαρκαδόρους βασικά ή θα μπορούσα και ξυλοβογιές. Γιατί με τις νεροπογιές ίσως δεν θα με βοηθήσουν τόσο πολύ να κάνω λεπτομέρειες. Όταν ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους, μπορούμε πρώτα να κάνουμε γύρω-γύρω από τα σχηματάκια μας με γραμμούλα και μετά να ζωγραφίσουμε ανάμεσα, για να μην μας βγαίνει από τις γραμμούλες το κάνουμε αυτό.
Αυτή λοιπόν είναι η ζωγραφιά μας. Κέρμιτ, μου σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία χρώματα. Σε ευχαριστώ, Κέρμιτ μου. Παιδιά μου, αν σας άρεσε και εσάς, κάντε like. Επίσης, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας, παιδιά! Καλές δημιουργίες!